Το Σεπτέμβριο του 1944 ο στρατηγός του τον κάλεσε και το ανακοίνωσε. Εσείς είστε αυτός που θα ρίξετε την πρώτη ατομική βόμβα. At the time that I was instructed, remember, September 1944, the war with Germany had not reached a conclusion. And his instructions to me were to be prepared for a split operation, meaning that I had to make an organization that would be capable of going to the, both the European theater and the Pacific theater. Στα τέλη Ιουλίου του 1945, το πλήρωμα και το αεροπλάνο του, που είχε ονομάσει Enola Gay, το όνομα της μητέρας του, ήταν πανέτοιμο. Δεν έμενε παρά να διαλεχτεί ο στόχος. The weatherman indicated that the first two weeks of August would be the best time for weather in the area of Japan that we were interested in. And the cities that we were interested in were Hiroshima, Kokura, Niigata and Nagasaki. Στις 5 Αυγούστου, κάτω από την αυστηρή επίβλεψη της στρατιωτικής αστυνομίας, φτάνει ένα μυστηριώδες αντικείμενο για να φορτωθεί στο Enola Gay. Ο Τίμπετς είναι πάντα ο μόνος που ξέρει. Μου είπαν ότι αντιπροσώπευε 20.000 τόνους TNT αφηγείται, αλλά ειλικρινά δεν του δίνα τόση σημασία. Πρόκειται πράγματι για την πρώτη ατομική βόμβα, επωνομαζόμενη με κάποιο χιούμαρ Little Boy, μικρό αγόρι. Τι μπορούσε άραγε να σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος που έριξε αυτή την πρώτη ατομική βόμβα? I looked at the Japanese as an enemy, one with whom our country was at war, and my responsibility at that particular time was to carry out a war mission. Στις 6 Αυγούστου, ώρα 2:45 το πρωί, ο Τίμπετς απογειώνεται συνοδευόμενος από δύο άλλα υπερφρούρια που μετέφεραν ειδικούς επιστήμονες που θα παρατηρούσαν την έκρηξη. Προηγούνται κατά μισή ώρα τα αναγνωριστικά αεροπλάνα που πετούν πάνω από τους πιθανούς στόχους με σκοπό να μεταδώσουν με τον ασύρματο τις μετεωρολογικές συνθήκες. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή ο Τίμπετς δεν ήξερε ακόμα πάνω από ποια πόλη θα άφηνε τη βόμβα. Είναι το πεπρωμένο που αποφασίζει. Το αεροπλάνο της Χιροσίμα με κάλεσε πρώτο, διηγείται ο Τίμπετς. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Στράφηκα λοιπόν προς τη Χιροσίμα. Ο Τίμπετς φτάνει πάνω από το στόχο ώρα 8:15 πρώτα και 17 δεύτερα, δηλαδή με διαφορά μόνο 17 δευτερολέπτων από την προβλεπόμενη ώρα. Αυτό το όμορφο καλοκαιριάτικο πρωινό, οι κάτοικοι της Χιροσίμα είναι ανύποπτοι. Δεν έχουν βομβαρδιστεί ποτέ από την αρχή του πολέμου, αλλά δεν θα χαίρονταν τόσο γι' αυτό αν ήξεραν ότι τους είχαν αφήσει επίτηδες, γιατί τους είχαν διαλέξει ήδη πριν από πολύ καιρό για να είναι τα πρώτα θύματα της ατομικής εποχής. Σε μερικά δευτερόλεπτα η Χιροσίμα λιώνει στον ατομικό λέβητα. Σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων οι πέτρες, τα δέντρα, τα σπίτια, οι άνθρωποι κονιορτοποιούνται. Και αυτοί που δεν υπέκυψαν στο οστικό κύμα θα πεθάνουν αργά κάτω από την επίδραση της ακτινοβολίας. 80.000 νεκροί κατά τις επίσημες αναφορές, 200.000 κατά την πλειοψηφία των ιστορικών είναι ο απολογισμός. Ο ατομικός τρόμος δεν μπορεί να μετρηθεί. 2 χιλιόμετρα από το σημείο 0, πάνω από το οποίο εξεράγει η βόμβα, μια Ιαπωνέζα μοναχή διέφυγε τελείως τις συνέπειες της έκρηξης. Είναι ένα θαύμα, λέει, χαμηλώνοντας τα μάτια η αδελφή του. C'est-à-dire, je n'ai pas vu, mais j'étais assise et puis tout à coup, j'ai vu le tuyau de toit tomber sur moi. Et je pensais sur ce tremblement de terre. Et comme la terre ne remuait pas, je ne savais pas quoi faire, mais je me suis prosternée par terre. Et tout à coup, à ce moment-là, j'ai reçu... Plutôt, j'étais entournée par le rayon qui était très lumineux, pour tout blanc et avec une odeur très spéciale. Et puis, je pensais que j'allais mourir. Et puis après, peut-être quelques instants ou quelques minutes, je ne sais pas, c'est devenu tout noir, complètement
que avec le bruit effrayant. Et peut-être ça a duré quelques minutes. Et tout autour est devenu silencieux. Alors je me suis levée. Et j'ai trouvé toute la vie était en cendres. On voit absolument rien que le cendre. Et encore, il y a certaines maisons qui continuent à brûler. Et les montagnes aussi. Et j'ai trouvé, si je peux dire, c'est une vie morte, complètement. Pas un être vivant, même pas un chat ni chien qui coule. Après la deuxième bombe atomique. Μετά τη δεύτερη ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι, η Ιαπωνία δεν είναι παρά ένα απέραντο πεδίο με ρήπε και στάχτες. Κι όμως η Ιαπωνική κυβέρνηση δεν κατορθώνει να επιβάλλει την ειρήνη.